ενδιαφέρουσα συνεργασία θα ξεκινήσει με την Όλθα ΑΕ και την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι δύο φορείς προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και οι δράσεις που περιλαμβάνει είναι η υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με θεματολογία ενδιαφέροντος των λιμενικών λειτουργιών της Όλθα ΑΕ και η δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και τη διαχείριση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Το Πανεπιστήμιο και η εταιρεία θα συνεργαστούν με δύο στόχους. Την παραγωγή διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του λιμανιού και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά των λιμανιών όλης της χώρας. Και δεύτερο, την λειτουργία ενός μεταπτυχιακού εξειδικευμένου στη λειτουργία των λιμανιών. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει σε κανένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας και νομίζουμε ότι αυτό, κάτω από τις συνθήκες που διανύει η χώρα, την κρίση που αντιμετωπίζουν κυρίως οι πτυχιούχοι των πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα, αυτό θα είναι μία μικρή διέξοδος, μικρή έστω σε αριθμό, αλλά θα είναι μία διέξοδος για τα μυαλά τα οποία διαθέτει και τους επιστήμονες τις οποίες διαθέτει η Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενέργειες. Θα έρθουμε ακόμα πιο κοντά και εκπαιδευτικά. Εσείς και η Πολυτεχνική Σχολή των 7 τμήματων, θυμίζω τα τμήματα των πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, χημικών και χωροτακτών, δηλαδή όλης της γκάμας των επιστημονικών αντικειμένων των μηχανικών, οι οποίοι συνάδελφοι από αυτά τα τμήματα θα στελεχώσουν ομάδες εργασίας για τους φοιτητές μας, οι οποίοι μαζί με την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών από τον οργανισμό Λιμένος θα εκπονούσουν τις διπλωματικές τους εργασίες ή θα συνεχίσουν τις διδακτορικές τους διατριβές. Για την ανάγκη που υπάρχει στα λιμάνια όλης της χώρας και ιδιαίτερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αποκτηθεί εξειδικευμένο προσωπικό, μίλησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Όλθα ΑΕ Δημήτριος Μακρής. Αρχίζει και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο η ανάγκη. Ο κλάδος που ονομάζεται λιμενική βιομηχανία να αποκτάει ορισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή θέλει να έχει managers ή ανθρώπους που ασχολούνται με τη διοίκηση που να μπορούν να διοικούν γραμμές παραγωγής όπως είναι η λιμενική δραστηριότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεύτερον, να έχει τεχνολογική βάση, τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πληροφορικής ιδιαίτερα ακριβό και ψηλό πολλαπλών δυνατοτήτων, είτε σε γερανογέφυρες, είτε σε RTG, είτε σε άλλα μηχανήματα, τα οποία απαιτούν πλέον υψηλή γνώση ακόμα και για τους απλούς χειριστές. Άρα δημιουργείται από την ανάπτυξη αυτής της περίοδου στα λιμάνια η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σχετικά πιο εξειδικευμένο προσωπικό σε πολλούς κλάδους που να έχει ενδιαφέρον, που να εργάζεται στη λιμενική βιομηχανία. Παράλληλα με τη δημιουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την υποστήριξη των διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, τα δύο μέρη συμφώνησαν τη διασύνδεση των δράσεών τους με ευρωπαϊκούς λιμένες και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα συγκεκριμένης στόχευσης.